βλέπει την μπάλα. Να βγάζει για κάποιο σφαίρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα ζητήματα είναι πολλά. Είναι πολιτικά, είναι και οικολογικά. Πρώτα απ' όλα, ο δρόμος, από ό,τι ενημερώθηκα, δεν είμαι εδώ πολύ τη χρόνια, αλλά ενημερώθηκα παλιότερα, ο δρόμος είναι μπαζωμένος. Είναι παράνομος αυτός ο δρόμος. Είναι μισό λεπτό. Δεν μπορούσε να δοθεί έγκριση για αυτόν ακούστε, τον δρόμο. Ακούστε λίγο. Από τη στιγμή που είναι μπαζωμένος, δεν ξέρω αν ακούσατε πρόσφατα στη Μάγδα της Αττικής τι πάθανε άνθρωποι από τα μπαζώματα. Και όχι μόνο τώρα, και όλα αυτά τα χρόνια, όπου είναι μπαζωμένα τα ρέματα ή μπαζωμένος ο τόπος, γίνονται φυσικές καταστροφές και τα παίρνει όλα το κύμα, το νερό, ο αέρας, τα πάντα τα καταστρέφει. Άρα, εδώ πέρα ο δρόμος, για να προστατευτεί, που είναι ήδη μπαζωμένος, πρέπει να γίνει άλλο ένα έγκλημα, να μπαζωθεί και κάτι άλλο. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια, και πρέπει να το πάρουμε αυτό υπόψη μας, όλα τα έργα που γίνονται στη θάλασσα αποτυχάνουνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί το πολύπλοκο σύστημα των δυνάμεων που υπάρχει μέσα στη θάλασσα να το προβλέψει και να βγάλει σωστό αποτέλεσμα. Βλέπετε τι έγινε στη Μαρίνα. Μετατοπίστηκε το πρόβλημα. Κάνανε τα νησάκια μπροστά από την παραλία της Άμμου. Μετατοπίστηκε το πρόβλημα. Τώρα θα καταστρέψουμε και τον Λεμιρό. Μετά το επόμενο. Να είστε σίγουροι οι συμπολίτες, να είστε σίγουροι ότι δεν θα σταματήσει όσο κάνουμε κλίματα κατά της φύσης, αυτή θα εκδικείται γιατί οι ισορροπίες είναι διαφορετικές. Τελειώνουμε με το οικολογικό. Να πιάσουμε λίγο και το πολιτικό και να κλείσουμε με αυτό. Βλέπετε, αν υπάρχει κάποια παρανομία σε εισαγωγικά ή καταγγελία κατά ενός μικρού ιδιώτη, αμέσως τρέχει η αστυνομία και τα σταματάει όλα. Εδώ έχουμε το μεγάλο κεφάλαιο δίπλα μας και καμία υπηρεσία, μα καμία υπηρεσία δεν παίρνει χαμπάρι και δεν ξέρει να κάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει απόλυτη ευθύνη η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και όλες οι παρατάξεις που ψηφίζανε αυτό το έκρωμα. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να τους καταγγείλουμε και να τους καταγγέλουμε συνέχεια. Διότι είναι υπεύθυνες για αυτό το έσχος που έχει γίνει εδώ πέρα. Και να είστε σίγουροι ότι αν δεν βγουν τα μπάζα από εδώ πέρα, θα είναι χειρότερη οικολογική καταστροφή και για τις επόμενες παραλίες. Και ένα τελευταίο, μου κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας εδώ πέρα ότι στις ομπρέλες που έχει βάλει ο κύριος Βαρκαράκης στον Αλμυρό δεν επιτρέπει κανέναν και τους διώχνει όλους τους απλούς πολίτες που πάνε να καθίσουν χωρίς να νοικιάσουν ομπρέλα. Αυτά είναι γιατί έλεγε ότι δεν θα βάλει ομπρέλες και θα επιτρέπει να μπαίνουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ.